Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον πιλότο και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, για να δούμε ακριβώς τη διαδικασία αυτή που έχει δομηθεί επί της ουσίας μετά την τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου. Και μιλάμε για το πρωτόκολλο Renegade που ενεργοποιείται, κύριε Κωνσταντέλο, όταν κάποιος απειλεί το αεροσκάφος και υπάρχει υπόνοια περί τρομοκρατικής επίθεσης. Ακριβώς. Είναι, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, το πρωτόκολλο Renegade είναι όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται σε πειρατεία ή όταν απειλείται να βρεθεί σε πειρατεία. Στην προκειμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο έχει γίνει μετά την απογείωση, έχει εκτελεστεί μετά την απογείωση και την πτήση του αεροσκάφους περίπου για τα μία ώρα και ένα τέταρτο πάνω από τη Σαρδινία. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες και σαφείς. Η επιλογή που έχουν οι χειριστές είναι να επιλέξουν ένα αεροδρόμιο καταφυγής, εκεί που πρέπει δηλαδή να προσγειωθούν, σε περίπτωση που βρίσκεται εντός βεληνικούς. Όταν δεν υπάρχει βεληνικές για αυτή την ιστορία, δηλαδή αν συμβεί και ένα Renegade στη μέση του Ατλαντικού, καταλαβαίνετε ότι θα πάει στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Στην περίπτωση όμως αυτή επελέγει η επιστροφή στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Εάν αυτό είναι εφικτό, όπως έγινε και χθες. Ακριβώς. Εάν αυτό είναι εφικτό, γίνεται. Άλλος πώς θα τον υποδεχθεί άλλο αεροδρόμιο άλλης χώρας. Mm-hmm. Το αεροδρόμιο αναχώρησης ουσιαστικά. Άρα ήταν στο πλαίσιο και του πρωτοκόλλου το γεγονός ότι χθες Γαλλία και Ιταλία δεν δέχτηκαν τη συγκεκριμένη ύποπτη εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι, πτήση. Δεν είναι θέμα διακριτικής ευκαιρίας να δεχτώ ή να μην δεχτώ. Εάν το αεροσκάφος ήταν σε κατάσταση ανάγκης, δηλαδή κινδύνευε ανθρώπινη ζωή, είναι υποχρεωτικό, μόνο ο κυβερνήτης αποφασίζει και επιλέγει το αεροδρόμιο που θα προσγειωθεί. Εδώ είναι μια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη. Έχει να κάνει με θέματα ασφαλείας. Με πρωτόκολλα ασφαλείας και ελέγχου του αεροσκάφους. Άρα αυτό το οποίο αποφασίζεται είναι η επιστροφή του αεροδρομίου του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Mm-hmm. Η επιλογή της διαδρομής είναι πάνω από θάλασσα ή πάνω από μη κατοικημένες περιοχές. Ούτως ώστε σε περίπτωση που γίνει κατάληψη του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης και επιχειρηθεί κάποια πολύ, πολύ απότομη βήθηση. Κάτι ακραίο. Κάτι ακραίο, τότε να μην υπάρχει κατοικημένη περιοχή που σημαίνει ότι θα έχει μια σειρά από απώλειες παράπλευρες από τους κατοίκους ή από τους ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο έδαφος. Και από ό,τι είδαμε, κύριε Κωνσταντέλε, και χτες δύο F-16 απογειώθηκαν από την Σούδα και συνόδευσαν το συγκεκριμένο αεροσκάφος της Emirates. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της. Κανονικά, μάλλον πρέπει να συμβεί καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης του αεροσκάφους αυτού, δηλαδή και στον Ιταλικό εναέριο χώρο. Δεν γνωρίζω αν έγινε η διασφάλιση αυτής της πτήσης με μαχητικά αεροσκάφη. Πάντως, μπαίνοντας στο ελληνικό αέριο χώρο, δύο F-16 το πλαισίωσαν και το ακολούθησαν να βεβαιωθούν ότι θα προσγειωθεί ασφαλώς το αεροδρόμιο και δεν θα παρεκκλίνει της προκαθορισμένης πορείας. Αντίστοιχη περίπτωση είχαμε, σας θυμίζω, το 2005 με την πτήση του Ήλιος, όπου πάλι δύο F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας παρακολούθησαν το αεροσκάφος στην πτώση την οποία είχε, η οποία δεν ήταν πτώση τρομοκρατών, αλλά ήταν πτώση πλέον μετά την απώλεια καυσίμων, να ελέγξουν ότι το αεροσκάφος θα καταπέσει σε μη κατοικημένη περιοχή και θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Το οποίο περιγράφεται πάντως, χτες υλοποιήθηκε σε όλες τις... Στο 100%. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντέλο.